σημείο εκείνο που ακούγαμε από έναν ειδικό, από τον ψυχολόγο, τον κύριο Μπούκουρα, την άποψή σας, κύριε Μπούκουρα, για το θέμα αυτό της εντατικοποίησης της εκπαίδευσης σε πολύ νεαρή ηλικία, σε πολύ μικρές ηλικίες. Ναι, περιληπτικά, εν περιλήψη, αυτό το οποίο λέγαμε ήταν ότι ο εξυγχρονισμός των γνώσεων, της μάθησης, της εκπαίδευσης μάλλον, απαιτεί καινούργιες γνώσεις να εισαχθούν στο εκπαιδευτικό υλικό. Συνεπώς, επιβαρύνεται η ύλη την οποία πρέπει τα παιδιά να μάθουν. Αυτό σημαίνει ότι ή ο γονέας θα αναλάβει να βοηθήσει στην εκπαίδευση ή, αν δεν μπορεί, για χίλιους δύο λόγους, θα αναγκαστεί να ζητήσει τη βοήθεια φροντιστού. Αυτό το φαινόμενο του φροντιστηρίου μερικές φορές το συνιστούμε και εμείς όταν διαπιστώνουμε ότι μεταξύ παιδιών και γονέων δεν υπάρχει τρόπος σωστός επικοινωνίας για να μεταδοθεί η γνώση. Εκεί κάπου δηλαδή λέμε καλύτερα να λάβει ένας άλλος παρά να βρίζει ο πατέρας ή η μητέρα με την πρώτη απογοήτευση, με την πρώτη αντίδραση του παιδιού που δείχνει ότι δεν καταλαβαίνει και θέλει ένα καλύτερο τρόπο για να το πεις, να τον κρίνει ότι είναι βλάκας, ότι είναι ηλίθιος ή οτιδήποτε άλλο και δημιουργούνται τριβές στη σχέση ανάμεσα γονέα και παιδιού. Για να δούμε, να ρωτήσω τον Πορφύριο, ένιωσες καθόλου σε όλη αυτή την προσπάθειά σου, Πορφύριε, να πιέζεσαι είτε από τις απαιτήσεις, τις αξιώσεις, αν υπήρχαν του οικογενειακού, του συγγενικού περιβάλλοντος ή ήταν οι απαιτήσεις που εσύ έβαλες σε αυτό το στόχο που κυνηγούσες? Η αλήθεια είναι νιώθεις κάποια πίεση, έστω και αν οι άλλοι σου λένε ότι δεν πειράζει και αν δεν πετύχεις, δεν έγινε τίποτα, υπάρχουν και άλλοι διέξοδοι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να το κρύψεις από μέσα σου, ότι από τη στιγμή που προσπαθείς, καταβάλεις τόσες προσπάθειες, βρίσκεσαι μέσα σε έναν εντατικό ρυθμό διαβάσματος όλα αυτά, νιώθεις κάποια πίεση ότι θα πρέπει να ανταπεξέλθεις στις υποχρεώσεις σου. Και αν μου επιτρέπει ο κύριος Μπούκουρας να αναφερθώ λίγο και στο θέμα της ύλης, ας το πούμε, να μεταφέρω τη δικιά μου εμπειρία από τα σχολεία, η οποία είναι ότι με το καινούργιο σύστημα αυτή τη στιγμή λέμε ότι θα μπουν καινούργια βιβλία, καινούργιες γνώσεις, τα παιδιά θα μαθαίνουν πιο πολλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται το σχολείο να τα μαθαίνει όλα. Είναι τόση μεγάλη ύλη και σήμερα που έχει προχωρήσει πάρα πολύ η τεχνολογία, είναι τόσες πολλές οι γνώσεις που ένας μαθητής των 17-18 χρονών, όπως είμαι εγώ, δεν θέλει να κάθεται όλη τη μέρα με ένα βιβλίο στο χέρι, θέλει να κάνει κάτι άλλο. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι το σχολείο θα έπρεπε να δίνει αρκετές γνώσεις, τις βασικές γνώσεις, ίσως κάτι παραπάνω, αλλά όλες οι λεπτομέρειες νομίζω δεν χρειάζονται. Θα έπρεπε να υπήρχε ένα άλλο στάδιο σπουδών, κάπως έτσι. Θέλω να δω στη θέση του κυρίου Μπούκουρα και την Λία τη Βιτζιλέου να ακούσω και την δική της άποψη σε αυτό το θέμα. Άγχος είχες? Σε πίεσαν? Κοιτάξτε, από το οικογενειακό περιβάλλον ευτυχώς έχω πολύ ξεχωριστούς γονείς και σε καμία περίπτωση και σε καμία φάση δεν αισθάνθηκα την πίεση των γονιών μου. Mm-hmm. Οι οποίοι μου έλεγαν συνέχεια ότι ήξεραν τι αξίζω και δεν τους ένοιαζε άμα θα μπω, αν δεν θα μπω, τι θα κάνω. Σε έπειθε όμως αυτό, γιατί και ο Πορφύριος είπε ότι αυτό ακούγεται στην πλειοψηφία των γονέων, στη συντριπτική πλειοψηφία. Πείθει όμως το παιδί αυτή η προσέγγιση ή πιστεύεις ότι το λένε γιατί δεν θέλουν να πάθεις τίποτα και προσπαθούν να σε προφυλάξουν? Εγώ ήμουν πολύ τυχερή και στην περίπτωσή μου το πίστευα και οι δύο μου γονείς είναι εκπαιδευτικοί. Ιδιαίτερα και η μητέρα μου παρακολουθούσε στενότερα, αλλά και ο πατέρας μου, γιατί μου στάθηκαν και οι δύο στην προσπάθειά μου. Mm-hmm. Πραγματικά το πίστευα και πάντα είχαμε πολύ καλή σχέση και το πίστευα ότι πίστευαν σε μένα, στις ικανότητές μου και σαφώς θα τους ικανοποιούσε να περνούσε, αλλά πιστεύω ότι δεν θα άλλαζε τίποτα και αν δεν περνούσε. Και για την ύλη που είπε ο Πορφύριος? Κοιτάξτε, μιας και έχουν ανατραπεί τα δεδομένα και έχουμε τρομακτικές εξελίξεις στην επιστήμη, στην τεχνολογία, σε όλους τους τομείς, θα θεωρούσα ότι ίσως ήταν καλύτερο να δίνει το σχολείο γνώσεις και πληροφορίες, να το πω απλά λίγο από όλα, ώστε κάθε παιδί να μπορεί να επιλέξει τι τον ενδιαφέρει, να ψάξει τον εαυτό του, να βρει τι τον ενδιαφέρει και να μπορεί να βρει μια κατεύθυνση και μια απασχόληση που τον ικανοποιεί, παρά να δίνει τα φορτία των γνώσεων, τα οποία ενδεχομένως δεν ανταποκρίνονται πάντοτε απόλυτα και στην πραγματικότητά μας. Ναι. Θέλω να δω στη θέση της Λίας τον κύριο Μπούκουρα και στη θέση του Πορφύριου να δω την κυρία Παπαδέα και να ρωτήσω εσάς, κυρία Παπαδέα, να μου πείτε σε σχέση με αυτό που ακούστηκε μέχρι τώρα η άποψη των παιδιών και το οποίο έβαλε ως θέμα ο κύριος Μπούκουρας, από τη δική σας εμπειρία, το παιδί όταν έρχεται σε εσάς έχει αυτή την πίεση του οικογενειακού περιβάλλοντος, την πίεση των απαιτήσεων των μεγάλων που πολλές φορές κάνουμε το λάθος και βλέπουμε τα παιδιά ως προέκταση ίσως και των ανεκπλήρωτων δικών μας σχεδίων?
Συνήθως όταν έρχονται στο φροντιστήριο από τη Β' Λυκείου για προετοιμασία, έρχονται με τους πολύ υψηλούς βαθμούς, μιλάμε για καλούς μαθητές, με πολύ υψηλούς βαθμούς από το σχολείο που τους δίνει μια άνεση ψυχολογική ότι θα τα καταφέρουν. Στην πορεία συνειδητοποιούν τα κενά τους. Δεν νομίζω ότι από το σπίτι τους νιώθουν ιδιαίτερο άγχος. Δηλαδή, πιο πολύ είναι δική τους καθαρά προσωπική υπόθεση το άγχος. Στην πορεία καταλαβαίνουν ότι για να καλύψουν όλα αυτά τα κενά είναι ανάγκη πολλών ωρών διάβασμα. Κύριε Μπόκουρα. Εμείς γνωρίζουμε ότι η πίεση υπάρχει έμεσα ή άμεσα και αυτά που δέχεται και από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, σαν αξίες, ένα νέο παιδί, αποτελούν μέσο πίεσης για εκείνο, γιατί ξέρει ότι αν πάρει κάποιο δρόμο Α ή Β, μια κατεύθυνση, τότε θα γίνεται καλύτερα αποδεκτός ή όχι. Υπάρχει πίεση έμεσα ή άμεσα. Βέβαια, έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Οι γονείς πλέον είναι πιο ενημερωμένοι, τα χρόνια περνούν, μεταδίδεται ας πούμε, η γνώση. Θυμάστε ότι παλαιότερα είχαμε και αυτοκτονίες όταν είχαμε τα αποτελέσματα. Βεβαίως. Αυτό, δόξα τω Θεώ, έχει μειωθεί το φαινόμενο, που σημαίνει ότι οι γονείς πρέπει να έχουν βελτιωθεί αρκετά σε αυτό το θέμα. Και να μην καταπιέζουν τόσο πολύ όσο καταπίεζαν πριν. Υπάρχει μια εξέλιξη, αλλά ακόμη το πρόβλημα είναι και αυτό με τη σειρά του υπαρκτό. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπούκουρα, ψυχολόγο, που ήταν κοντά μας για να μας πει αν υπάρχει κάποια συνταγή συμπεριφοράς για τους μεγάλους προς τους μικρούς. Να ευχαριστήσω την κυρία Παπαδέα, η οποία συνέβαλε στη συζήτηση μεταφέροντας την εμπειρία, και να επαναλάβω κλείνοντας τη συζήτηση ότι η πρόταση αυτή που υπάρχει για την ενισχυτική διδασκαλία και όπως μας είπατε την μελετά το Υπουργείο Παιδείας, ίσως εάν μπουν κάποιες πολύ σημαντικές ασφαλιστικές δικλείδες, να δώσει από τη δική της την πλευρά μια λύση. Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Λία και τον Πορφύριο. Έχουμε τοποθετήσει νέους στόχους, Πορφύρια. Φυσικά. Πάντοτε οι στόχοι... Ο επόμενος ποιος είναι? Ο επόμενος στόχος είναι, αφού τελειώσουμε τη σχολή, να κινηθούμε προς τον χώρο εργασίας φυσικά, αλλά να δημιουργήσουμε και οικογένεια πιθανώς και πολλά άλλα πράγματα. Λία. Ο πρώτος στόχος επαιδεύτηκε, ο μεγάλος που ήταν να πω. Από εδώ και πέρα θέλω να είμαι καλή στη σχολή μου. Πού σε μένα μου μοιάζει τώρα ότι ο πρώτος στόχος είναι λίγο να ξεκουραστείτε? Εγώ ξεκουράστηκα αρκετά. Πρόλαβες, εντάξει. Πρόλαβα, αλλά οπωσδήποτε, εντάξει, τον πρώτο καιρό, αλλά αυτά δεν τα λέμε, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να σας συγχαρώ, κυρίως για την επιτυχία της εισαγωγής, βεβαίως για την πρωτιά. Και να σε ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Ο πρόσφατος καταστροφικός σεισμός στην Τουρκία βοήθησε τα μέγιστα, θα λέει κανείς, όπως και να προσεγγίσει το θέμα, στο να έρθουν κοντά οι δύο λαοί. Η Ελλάδα βρέθηκε από την πρώτη στιγμή αυτής της καταστροφής κοντά στον τουρκικό λαό. Οι Έλληνες απέδειξαν στην πράξη ότι δεν τους χωρίζει τίποτα με κανένα λαό και φυσικά όλοι οι φορείς έσπευσαν να συνδράμουν τα μέγιστα. Δύο μεγάλες συναυλίες θα γίνουν στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Η πρώτη είναι σήμερα στο Ζάπιο Μέγαρο με τον Μίκη Θεοδωράκη, τον μεγάλο μαέστρο μας, τη Μαρία Φαραντούρη και τον Τούρκο τραγουδιστή Ζουλφί Λιβανελή. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να παρακαλέσω σκηνοθέτη μου να δούμε το βίντεο για αυτό το θέμα και σε πολύ λίγα λεπτά να συνδεθούμε με τη Μιρέλα Μανιάνη Τζαλίλη, την παγκόσμια πρωταθλήτρια στον αθλητισμό, το Χρυσό μας Κορίτσι, για να μιλήσουμε για αυτή την επιτυχία. Μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, Έλληνες και Τούρκοι, Αθήνα και Άγκυρα έρχονται όλο ένα και πιο κοντά. Μια φιλία που άρχισε να οικοδομείται με φόντο την τραγωδία που βύθισε στον πόνο και την απόγνωση τους γείτονες. Με μια προσωπική επιστολή του προς τον Κώστα Σιμίτη, που έφτασε νωρίς το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Αμερικανός πρόεδρος Bill Clinton συγχαίρει την ελληνική κυβέρνηση για το δυναμικό παρόν στο πλευρό του δοκιμαζόμενου τουρκικού λαού, δίνοντας ταυτόχρονα και το στίγμα της αμερικανικής στάσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγχαίρει τον πρωθυπουργό για το σημαντικό ανθρωπιστικό έργο της κυβέρνησης. Οι δύο λαοί θα ενώσουν τις φωνές τους και θα τραγουδήσουν μαζί για τα μεγάλα ιδανικά της φιλίας και της συναδέλφωσης στη συναυλία που διοργανώνουν η ΓΕΣΕΕ και η τηλεόραση του Sky στις 8.30 το βράδυ στο Ζάπιο. Το μεσημέρι ο Γιώργος Παπανδρέου ενημέρωσε τον Αναστάσιο Πεπονή και τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Καψή για τα αποτελέσματα της Συνόδου των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών στη Φιλανδία. Η εξωτερική πολιτική είναι κατεξοχήν μια άσκηση ρεαλισμού που πρέπει να υπακούει στον αδύρυτο νόμο του Δούνε και Λαβή. Ο Πρωθυπουργός, στην συνάντηση που είχε με την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και τον Άκη Τσοχατζόπουλο, εκτίμησε τα νέα δεδομένα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι το κλίμα που έχει διαμορφωθεί μπορεί να βοηθήσει στην περαιτέρω επίλυση των προβλημάτων. Υπάρχει βεβαίως ένα μήνυμα από τους ίδιους τους λαούς των δύο χωρών. Νομίζω ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που πολύ απλά λέει: δουλέψτε για την ειρήνη, δουλέψτε για τη συνεργασία.
Από εκεί πέρα τα συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία υπάρχουν βεβαίως μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας ή θέματα όπως το Κυπριακό, δεν έχουν επιληθεί, υπάρχουν και οπωσδήποτε αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να ειδωθούν. Ας ελπίσουμε ότι το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί θα συμβάλλει. Και όπως σας είπαμε, κυρίες και κύριοι, από την αρχή αυτής της εκπομπής φιλοξενούμε σήμερα το χρυσό μας κορίτσι, τη Μιρέλα Μανιάννη Τζελίλη. Καλησπέρα, Μιρέλα. Καλησπέρα επίσης. Να σου πω κι εγώ συγχαρτήρια, να σου πω κι εγώ ένα πολύ μεγάλο μπράβο για αυτή την επιτυχία που σκόρπισες χαρά και ευτυχία σε όλους μας, ρίχνοντας το ακόντιό σου. Κοντά είναι τελικά παγκόσμιο ρεκόρ. Πρέπει να περιμένουμε, αν δεν κάνω λάθος, να περάσουν ένα χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος του χρόνου και αν δεν επιτευχθεί μεγαλύτερη βολή, τότε αυτό θα είναι το παγκόσμιο ρεκόρ. Το λέω σωστά? Σωστά είναι αυτό, γιατί εντάξει, δεν ξέρουμε ακριβώς. Έχουμε την αλλαγή στο ακόντιο, νομίζω, γι' αυτό όλα αυτά. Ναι, αλλά επειδή η άλλη κοπέλα από την Νορβηγία, η Χάντεσταν, έχει ρίξει μια βολή 68-19 μέσα στη Νορβηγία. Βέβαια, δεν έχουμε στοιχεία και φιλμ και ελπίζουμε. Δεν έχει αναγνωριστεί. Ναι, επομένως, δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα αυτό. Μιρέλα, είπα από την αρχή αυτής της εκπομπής ότι σήμερα συζητούμε για την επιτυχία. Η δική σου, η μεγάλη επιτυχία, σε ποια συνταγή οφείλεται? Αυτό οφείλεται σε πολλούς κόσμους. Γιατί, όπως ξέρετε, από την αρχή όταν πρώτο ήρθα, με βοήθησαν πολλοί άνθρωποι. Και είχα στόχο, βέβαια προσπάθησα από το 97, όταν έγινε το παγκόσμιο πρωτάθλημα εδώ στην Ελλάδα, αλλά πάντα συνεχίσανε οι αδικίες από την αρχή. Και αυτή τη φορά πήγαμε το μεγαλύτερο στόχο στη ζωή μου και λέω αυτή τη φορά θα πετύχω για να πάρω το μετάλλιο και να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο και αυτοί που με βοηθήσανε. Είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει Έλληνας, δεν υπάρχει Ελληνίδα που να μην ξέρει την επιτυχία σου ή να μην σε αναγνωρίζει στον δρόμο, όπως και είναι η αλήθεια, στην καθημερινή σου ζωή. Ποιες είναι οι αντιδράσεις του κόσμου που σε συναντά στον δρόμο? Αυτό είναι το μεγαλύτερο πράγμα που σύμβαινε σε μένα, γιατί βέβαια κέρδισα το παγκόσμιο μετάλλιο, αλλά το πρώτο απ' όλα κέρδισα την αγάπη του κόσμου, που νομίζω είναι πολύ δύσκολο για κάθε ένα άνθρωπο για να γίνει αυτή. Και είναι και πολύ πολύ σημαντικό. Είδαμε πριν από από λίγα δευτερόλεπτα πριν, είδαμε τη στιγμή της απονομής, την ώρα που ανεβαίνεις στο βάθρο. Την αλλάζεις αυτή τη στιγμή με καμιά άλλη στιγμή στη ζωή σου? Όχι βέβαια, γιατί αυτή είναι στιγμή που κουράζεσαι για όλη τη ζωή. Βέβαια, πολλοί αθλητές δεν το πετύχουν, αλλά εμείς που είμαστε τόσο τυχεροί και πετύχαμε για να μπορούμε να ανεβαίνουμε και να πάρουμε το μετάλλιο και να ακούσουμε το ύμνο, είναι το μεγαλύτερο πράγμα που συμβαίνει στη ζωή μας. Αυτή λοιπόν εδώ τη στιγμή δεν την αλλάζεις με καμιά άλλη στιγμή. Με καμιά άλλη στιγμή. Μήπως θέλεις να το ξανασκεφτείς? Εντάξει, ξέρω που θέλεις να βγεις στο γάμα με τον Γιώργο. Για να δούμε λοιπόν, θα παρακαλέσω το σκηνοθέτη μας μια άλλη στιγμή της Μιρέλας, αν έχουμε το πλάνο έτοιμο, είναι αυτή εδώ. Για δες λοιπόν αυτές τις δύο στιγμές τώρα, Μιρέλα, και πες μου. Αποφάσισε, σου βάζω ένα πολύ δύσκολο δίλημα, ε. Βέβαια, αυτό ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο είναι ο Γιώργος λοιπόν. Ο Γιώργος το πρώτο χρυσό και μετά είναι το παγκόσμιο. Ο Γιώργος, για τον οποίο το σκάσεις από το σπίτι σου σφόδρα ερωτευμένη για να τον βρεις. Είναι έτσι? Έτσι είναι, ναι. Ήμουν πολύ ερωτευμένη όπως είμαι και τώρα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Για να σε γυρίσω λοιπόν αρκετά χρόνια, να πάρουμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ζωής, μια ζωής με πολλές χαρές, με πολλές επιτυχίες, αλλά και με δύσκολα χρόνια. Να πάμε πίσω, εκεί στην Αλβανία, στο Δυράχιο, όπου γεννήθηκες. Ναι. Πώς είναι τα πρώτα παιδικά χρόνια, είναι δύσκολα, Μιρέλα? Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν είχα δύσκολα χρόνια, γιατί οι γονείς μου φροντίσανε να μην μου λείπει τίποτα και να έχω ό,τι μπορούσα. Και στην πλευρά του αθλητισμού ήταν ο πατέρας μου, ήταν προπονητής. Πάντα, ναι, προπονητής, και προσπάθησε πάντα να μην μου λείπει τίποτα. Φαντάζομαι ότι θυμάμαι από τώρα, μου έλεγε κάποια στιγμή, βέβαια δεν είχαμε οικονομικά προβλήματα, αλλά μου έλεγε αν χρειάζεται θα πουλάω και το σπίτι, ναι, για να γίνεις η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Υπήρχε δηλαδή από εκείνα τα πολύ πολύ μικρά χρόνια ο στόχος του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ή το να ξεχωρίσει ένα παγκόσμιο επίπεδο? Ναι, από πολύ μικρή, και φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, είχα ακούσει πολλά από τον κόσμο που το λέγανε το πατέρα μου και τρελό. Του λένε είσαι τρελός που κουράζεις την κορίτσι, και γιατί είναι πολύ μικρή και δεν είναι μεγάλος στόχος αυτό. Εκείνος όμως πίστευε σε σένα, σε αγαπούσε και σε οθούσε στο στίβο και ιδιαιτέρως στα σπριντ. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, από 5 χρονών θυμάμαι με έπαιρνα και μέσα στη τσάντα
σε μια μεγάλη τσάντα με έπαιρνε μέσα και πηγαίναμε στο στάδιο. Μέχρι που μεγάλωσα και δεν μπορούσα να βάλει πάντω στη τσάντα. Μεγάλωσα και 12 χρονών άλλαξα το στυλ του το τρέξιμο και άρχισα το ακοντισμό. Τι έπαιξε ρόλο για να αλλάξεις, να φύγεις από το τρέξιμο και να πας στο ακόντιο? Θυμάσαι, υπήρξε κάποιο περιστατικό? Ναι, εντάξει, αυτές είναι στιγμές που σου μένουν. Θυμάμαι κάποια στιγμή μπροστά στο σπίτι μου, είναι το λύκειο που κάνουν γυμναστική ακαδημία, και βλέπω δύο κοπέλες που ρίχνουν ακόντιο. Και πετάγομαι και του λέω του πατέρα μου. Είχες ξαναδεί? Ήταν πρώτη φορά εκείνη την μέρα που τους βλέπω να ρίχνουν. Και λέω, θέλω να πάω να το δοκιμάσω. Το πήρα σαν παιχνίδι. Και από εκείνη την ημέρα που ρίχνω με την πρώτη βολή πάνω από 25 μέτρα, ήμουνα και μικρή, αλλά ήταν και μεγάλα μέτρα για μένα. Οπότε εντυπωσίασε αυτή η προσπάθεια τους προπονητές εκεί, ναι, του Αγκοντίου και, ναι, σε φώναξαν να συνεχίσεις, έτσι? Ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Περνάνε λοιπόν τα χρόνια, μπαίνει το ακόντιο στη ζωή σου και μετά έρχεσαι στην Ελλάδα. Ναι, το 96 μετά από την Ολυμπιάδα, 12 Αύγουστο, το θυμάμαι από τώρα, γυρνάω, ήμουνα πανεπιστήμιο στην Αλαμπάμα, και από εκεί αποφάσισα να έρθω στην Ελλάδα και να παντρευτώ τον Γιώργο. Έρχεσαι εδώ για να δεις τον Γιώργο? Έχεις γνωρίσει τον Γιώργο εντωμεταξύ εκεί ή τον γνωρίζεις φτάνοντας στην Ελλάδα? Όχι, τον γνώρισα από το 93. Από το 93. Ναι, ήμουνα 16 χρονών τότε και ήταν μεσογειακούς αγώνες στη Γαλλία, Μονπελιέ. Από εκεί, εντάξει, δεν είχαμε προσωπική σχέση, αλλά απλώς είμαστε φίλοι. Την γνωριμία. Την γνωριμία, ναι. Την γνωριμία, ναι. Έρχεσαι λοιπόν εδώ στην Ελλάδα. Πώς είναι τα πρώτα χρόνια εδώ? Έχεις αλλάξει χώρα, έχεις φύγει από την Αλβανία, έχεις έρθει στην Ελλάδα και σε ρωτάω γιατί θέλω να έχω τη δική σου εξήγηση. Σε είδαμε όλοι να τρέχεις σαν μικρό παιδί και να πανηγυρίζεις, να χοροπηδάζεις με τη γαλανόλευκη στους ώμους. Να δηλώνεις ότι κοιμήθηκες το προηγούμενο βράδυ με την ελληνική σημαία αγκαλιά και ότι λατρεύεις αυτήν εδώ τη χώρα που τη θεωρείς κάτι παραπάνω από πατρίδα σου. Ναι. Τι είναι αυτό που σε έκανε να φτάσεις να πανηγυρίζεις με αυτόν τον τρόπο, τον ελληνικό τρόπο και να κάνεις αυτές τις δηλώσεις? Αυτό είναι βέβαια σημαντικό πολύ για μένα, γιατί από τα πρώτα χρόνια που ήρθα, πρώτο ήρθα εδώ, δεν είχα προβλήματα. Δηλαδή όλος ο κόσμος προσπαθήσανε να με βοηθήσουν και νομίζω το δείχνει μόνο, γιατί από το 97 άρχισα να αγωνιστώ για την Ελλάδα. Και αυτό λέει πολλά. Από το 97 ξεκινάς στην εθνική ομάδα? Ναι, ναι, από το 97. Σε δύο χρόνια είσαι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Αλματώδης επιτυχία, πολύ γρήγορα, σε δύο μόλις χρόνια. Πού το οφείλεις αυτό? Αν σε ρωτήσω να μου πεις τι είναι ο Γιώργος, είναι ο προπονητής, είναι οι συνθήκες, είναι το επίπεδο του ελληνικού αθλητισμού, είναι το πείσμα που έχει σαν χαρακτήρας, τι είναι? Νομίζω είναι λίγο από όλα από ό,τι είπατε, αλλά βέβαια μπορώ να πω και τον άντρα μου που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ψυχολογικά. Δηλαδή εντάξει, κάποια στιγμή όταν ξέρεις που δεν κάνεις τίποτα και ένας άνθρωπος έρχεται κοντά και σου λέει θα το καταφέρεις γιατί έχεις κουραστεί και ξέρεις κοντά τι σου να κάνεις. Και όταν δεν πήγαινε το ακόντιο σε τέτοιο σημείο ώστε να είσαι στο βάθρο ή να είσαι η πρώτη, κοντά σου ο Γιώργος και όταν δεν έβγαιναν οι βολές και όταν δεν είχες τη μεγάλη επιτυχία, έτσι, σε στήριξε? Ναι, ναι, αυτό μου έλεγε, εσύ όσο να ρίξεις εγώ σε αγαπάω. Δηλαδή εντάξει, αυτό το κάνεις για τον εαυτό σου και αυτό μου έδινε ψυχή. Δεν είναι παιδί, δεν θα με αγαπούσε, αλλά... Έρχεσαι στην Ελλάδα και μπαίνεις στην εθνική ομάδα και είσαι η διάδοχη κατάσταση, θεωρείσαι η διάδοχη κατάσταση της Σοφίας Ακοράφα και της Άννας Βερούλη, που έχουν γράψει και εκείνες τη χρυσή τους ιστορία στον ελληνικό στίβο. Σου γεμίζει, σε γεμίζει με άγχος αυτό, σου δημιουργεί ένα... Όχι, αυτό είναι μεγάλη τιμή για μένα, για να συνεχίσω αυτό το δρόμο. Γιατί ξέρω όπως όλοι οι Έλληνες αγαπάνε το ακόντιο και αυτό εγώ προσπαθώ και θα μπω... Δηλαδή θα κάνω ό,τι μπορώ για να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο. Μίλησες με την Άννα ή με τη Σοφία μετά την επιτυχία του παγκοσμίου? Ναι, με την... Δόθηκε η ευκαιρία. Με την Άννα, ναι, μιλάμε, έχουμε επαφή, μιλάμε τηλέφωνο, έχουμε βγει και για φαγητό και εντάξει, έχουμε... Είναι και σπουδαίος άνθρωπος η Άννα η Βερούλη. Είναι πολύ καλή. Πάντα κοντά στους συναθλητές της και την εποχή που αγωνιζόταν, αλλά και μετά. Ναι. Σε όλα τα παιδιά της εθνικής ομάδος, σε όλα τα παιδιά που κάνουν πρωταθλητισμό. Μιρέλα, τι γίνεται τώρα? Ο Γιώργος ετοιμάζεται, αλήθεια?
Έχουμε το Παγκόσμιο Συνάση Βαρών. Ναι, έχουν φύγει προετοιμασία εδώ και δύο μέρες και νομίζω. Άρα, δηλαδή, με το που γύρισες εσύ, έφυγε ο Γιώργος. Ναι, έφυγε ο Γιώργος, δυστυχώς. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία τώρα. Δύο άνθρωποι νέοι, δύο άνθρωποι ερωτευμένοι που αγαπούν ένας τον άλλο πάρα πολύ, αλλά που ο αθλητισμός, που είναι μια μεγάλη αδυναμία τους, μια μεγάλη αγάπη τους επίσης, τους χωρίζει συχνά πυκνά. Τη μια φεύγει ο Γιώργος για προετοιμασία, την άλλη φεύγει εσύ. Πώς τα καταφέρνετε εδώ? Μόνο με το σκέψη που σε λίγα χρόνια δεν θα αρχίσουμε όλη τη ζωή αυτή. Αυτή είναι η δουλειά μας καταρχήν. Θα μπορούσαμε να είμαστε στη δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι κάτι που είναι μερικά χρόνια. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και προσπαθούμε δηλαδή να σκεφτόμαστε μόνο τις καλές στιγμές που έρχονται. Θέλει προσπάθεια. Και προσπάθεια, έτσι, βέβαια. Γιατί υπάρχουν θυσίες. Γιατί ας πούμε, αν δεν υπήρχε αυτό το επίπεδο του πρωταθλητισμού και στη δική σου περίπτωση και στην περίπτωση του Γιώργου, θα υπήρχε μια δυνατότητα τώρα να πάτε έστω και καθυστερημένα, κάποιες διακοπές, να ξεκουραστείτε. Κάτι που δεν υπάρχει. Ναι. Υπάρχουν θυσίες δηλαδή για τον αθλητισμό. Ξέρω, αλλά ξέρουμε και οι δύο που για να πετύχεις κάτι πρέπει να κάνεις εσύ. Δηλαδή να το θέλεις πολύ και να το θέλεις πολύ και να είσαι έτοιμη αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή θα τελειώσουν όλα αυτά τα πράγματα, θα σου μένει η δόξα, θα σου μένουν ωραίες στιγμές, να λέμε τι να πούμε στα παιδιά μας. Mm-hmm. Διαβάζω εδώ στις συνεντεύξεις που έδωσες στους συναδέλφους όλο αυτό το διάστημα. Τώρα έχω παγκόσμιο στην άρση παρών. Έχω παγκόσμιο στην άρση παρών, λες. Το νιώθεις σαν δική σου προσπάθεια, σαν δικό σου παγκόσμιο πρωτάθλημα, ε? Ναι, γιατί αν προσέκατε και ο Γιώργος ήταν... Πώς δεν το προσέξα. Ναι, είχε στιγμές, δηλαδή σαν να ήταν αυτός, να είχε αυτός αγώνας. Και εγώ τώρα δεν έχω τελειώσει ακόμα το παγκόσμιο, mm-hmm. γιατί περιμένω τον Νοέμβριο. Τον Νοέμβριο. Σχέδια για μετά τον Νοέμβριο υπάρχουν για να πάτε κάπου να ξεκουραστείτε λίγο ή έρχεται το επόμενο βήμα αμέσως? Έρχεται το επόμενο βήμα. Από τέλος Οκτώβριο, δηλαδή να πετύχουμε. Αν τα θέλουμε να πετύχουμε πάλι όπως πετύχαμε αυτή τη χρονιά, πρέπει να ξαναρχίσουμε πάλι από την αρχή. Υπάρχει λοιπόν κάπου εκεί, όχι πολύ, όχι στο μεγάλο βάθος έτσι στο χρόνο, το Σίδνεϊ. Το Σίδνεϊ, ναι. Mm-hmm. Έχουμε μπροστά στο Σίδνεϊ και μαζί με το προπονητή μου, με τον κύριο Βασίλη Κοκόλης, mm-hmm. που είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Και ο προπονητής και... όλων των χρυσών κοριτσιών στον αγωνισμό, ναι, έτσι. Ναι, και μου δίνει πολύ κουράγιο, είναι ήρεμος, ο καλύτερος άνθρωπος που μπορώ να πω που έχω γνωρίσει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Το Σίδνεϊ, τι πρέπει να περιμένουμε τώρα? Θα μας δώσει υπόσχεση για... Υπόσχεση δεν είναι καλό, γιατί είναι ουστρουζιά να πούμε από τώρα, γιατί είναι, ακόμα δεν έχει αρχίσει η άλλη χρονιά. Mm-hmm. Αλλά πρώτα υγεία να έχουμε και όλα θα πάνε καλά. Πάνω απ' όλα σου το ευχόμαστε και όλα θα πάνε καλά, είμαστε και γι' αυτό βέβαια. Πες μου κάτι, ποια είναι η γνώμη σου αν φύγουμε από το Ακόντιο, αν φύγουμε από την Μιρέλα και πάμε στον ελληνικό στίβο, στον ελληνικό αθλητισμό? Υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία πέτυχαν πολύ σπουδαία επιτεύγματα και μας γέμισαν χαρά. Είναι η Κατερίνα Ιφάνου, είναι η Κελεσίδου, είναι ο Κώστας Ογκατσιούδης, είναι η περίπτωση της Σιαμίτα, υπάρχουν οι Βασδέκοι. Υπάρχουν λοιπόν για πρώτη φορά πολλά μετάλλια στην Ελλάδα. Περισσότερα από ό,τι είχαμε πάρει όλες τις άλλες φορές. Τι είναι αυτό κατά τη γνώμη σου που έκανε τον ελληνικό στίβο να πρωταγωνιστεί, να είναι μια υπολογίσιμη δύναμη αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό? Καταρχήν για όλους τους αθλητές που ήταν εκεί είναι μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα, γιατί να πας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα έχουμε και κάποια όρια. Και όπως ξέρουμε πήγαμε πολλούς αθλητές. Και όλα τα παιδιά που έπιασαν το όριο και βρέθηκαν και στη Σεβίλη, αυτό εννοείς, ήταν επιτυχία και μόνο η συμμετοχή τους. Ναι, και από εκεί και πέρα είναι τα μετάλλια που όλοι οι δημοσιογράφοι του κόσμου τρελαθήκανε και με ρωτάκανε πώς γίνεται που η ελληνική ομάδα πήγε τόσο καλά. Και λέω, πρέπει να σταματήσει ο καιρός, δηλαδή να χάνουμε τα μετάλλια μας, να μην βλέπουμε τους άλλους σαν Θεό. Mm-hmm. Έχουμε και εμείς τις δυνατότητες να πάρουμε τα μετάλλια και να πάμε πολύ καλά. Και τους λέω, αυτή είναι μόνο η αρχή. Στην Ολυμπιάδα θα πάρουμε περισσότερα. Το πίστευες αυτό δηλαδή? Το πίστευες και το πιστεύεις. Βλέπεις δηλαδή το ένα μετά το άλλο τα βήματα της ανόδου του ελληνικού αθλητισμού. Υπάρχει κάποια συνταγή? Τι είναι, σας φροντίζει η πολιτεία? Είσαστε ικανοποιημένοι από αυτά τα οποία έχετε μέχρι τώρα από τον κύριο Φούρα, από το Υπουργείο Αθλητισμού? Υπάρχουν οι σωστές συνθήκες μέχρι τώρα για να αθληθείτε, για να φέρετε αυτές τις επιδόσεις? Είναι η ψυχή
Νομίζω εντάξει και αυτά παίζουν ρόλο, έχει αρχίσει το κράτος να βοηθάει τον αθλητισμό, αλλά εντάξει είναι και η ψυχή, αν το πιστεύεις πολύ και κάποια στιγμή το θέλεις τόσο πολύ και με πολλή δουλειά βέβαια το καταφέρεις. Πες μου κάτι, από την άλλη υπάρχουν άλλα αθλήματα, ομαδικά, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, έχουν χαρίσει και αυτά ιδιαίτερος στο μπάσκετ πολλές επιτυχίες στη χώρα μας, σε συλλογικό και σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Ωστόσο, στο ποδόσφαιρο που έχει τον περισσότερο κόσμο, που είναι το λαοφιλέστερο από τα αθλήματα, που ξοδεύονται δισεκατομμύρια, δεν έχουμε αυτές τις επιτυχίες που έχουμε, για παράδειγμα, στο στίβο. Πώς το εξήγησες εσύ αυτό? Είναι θέμα χρημάτων? Γιατί πολλοί λένε, Μιρέλα, ότι τα χρήματα θα φέρουν και την επιτυχία. Βέβαια, είναι μεγάλη βοήθεια για τον αθλητή, για να μην σκέφτεται το οικονομικό πρόβλημα. Στο ποδόσφαιρο όμως δεν βοηθάνε τα χρήματα. Ναι. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα. Ναι, δυστυχώς αυτό για μας δεν είναι και τόσο... Δεν έχουμε παρουσιάσει τόσο πολλά πράγματα, αλλά νομίζω με το καιρό και με τα μετάλλια που παίρνουμε, να πιέσουμε όλο τον κόσμο που και εμείς μπορούμε να καταφέρουμε και να δείξουμε παραπάνω από το ποδόσφαιρο και οποιοδήποτε άλλο κάτι άλλο που μπορεί να γίνει. Οι υποσχέσεις της πολιτείας προς την δική σας την πλευρά για την οικονομική ικανοποίηση, τα λεγόμενα premium, αυτά τα οποία δίδονται σε αυτές τις περιπτώσεις της πρώτης επιτυχίας, έχουν υλοποιηθεί? Εντάξει, μέχρι τώρα είμαστε σε υποσχέσεις. Και καλύτερα αυτή η ερώτηση θα είναι να γίνει μετά από τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο, για να μπορούμε να απαντήσουμε τι. Εκεί περίπου σας έχουν πει ότι θα δοθούν τα premium? Ναι, περίπου έχει. Νοέμβριο με Δεκέμβριο. Ναι. Μάλιστα. Πες μου κάτι. Παρακολούθησες καθόλου, γιατί ξέρω ότι ήταν το χρονικό διάστημα που είχες την προσπάθεια, ήσουν στην επιτυχία μετά και η επιτυχία αυτή είχε γεμίσει τη ζωή σου. Αλλά ωστόσο, είμαι σίγουρος ότι έστω και κλεφτά είδες σε κάποια τηλεόραση τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία και την δοκιμασία του τουρκικού λαού. Και είδες και από την άλλη πλευρά τον Έλληνα, την Ελληνίδα, πώς συνέδραμε τον Τούρκο που υποφέρει από αυτή την καταστροφή. Πώς το είδες όλο αυτό? Βέβαια λυπάμαι για όλο τον κόσμο τη Τουρκία, αλλά νομίζω ο Θεός μάλλον το έκανε για καλό, για να γίνει ειρήνη μέσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Το φυσικό φαινόμενο σεισμός δηλαδή που έφερε κοντά τους δύο λαούς. Λες ότι ήταν και αυτή η καταστροφή, όπως όλα όσα συμβαίνουν και οι άνθρωποι έχουμε μάθει από μια, αν θέλεις, θρησκευτική προσέγγιση να τα συσχετίζουμε με το Θεό. Πάντως βλέπω ότι η μεγαλύτερη βοήθεια το δείχνει η Ελλάδα. Πώς, όπως είδατε και εμείς σαν αθλητές πήγαμε και δείξαμε με τον τρόπο μας και όσο μπορούσαμε, που και εμείς θέλουμε να βοηθάμε και να μοιράζουμε τη λύπη μαζί τους. Για τις πανελλήνιες εξετάσεις για την επιτυχία των παιδιών που φιλοξενήσαμε και σήμερα στο στούντιο, πώς είδες τα αποτελέσματα? Νομίζω όλοι και τα παιδιά προσπαθούν και όπως βλέπετε και μόνοι σας, γίνεται κάθε χρονιά και μεγαλύτερα πράγματα. Κλείνοντας, θέλω να στείλεις μέσα από την εκπομπή, γιατί έχω πληροφορίες ότι τη βλέπει την εκπομπή ο Γιώργος τώρα, ένα μήνυμα. Τον αγαπάω πολύ, όπως πάντα. Δεν θα αλλάξει τίποτα από εδώ και πέρα. Και εμείς σας αγαπάμε πολύ και να είστε πάντα καλά και να μας γεμίζετε με χαρά, με ευτυχία, με τα κατορθώματά σας, με τις επιτυχίες σας. Μιρέλα, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ επίσης. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς πολύ που ήσασταν μαζί μας όλη αυτή την ώρα. Ελπίζω ότι και σήμερα φροντίσαμε τόσο την ενημέρωση όσο και την ψυχαγωγία. Να θυμίσω ότι στις 7 η ώρα στο Ζάπιο Μέγαρο η πρώτη από τις δύο μεγάλες συναυλίες ελληνοτουρκικής φιλίας που διοργανώνονται από την Ελληνική και την Τουρκική Συνομοσπονδία Εργατών. Επίσης σε αυτήν τη συναυλία ο μεγάλος συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης, η Μαρία Φαραντούρη και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Να είστε πάντα καλά, ραντεβού για αύριο το πρωί στις 9 και κάτι.